Την αντίθεσή του στη δημιουργία νέας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο φυλάκιο της Ορεστιάδας έχουν εκφράσει στη στρατιωτική τους πλειοψηφία οι φορείς του Εύρου, μεταξύ αυτών και το παράρτημα Αλεξανδρούπολης της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, που μέσω του Προέδρου του μεταφέρει την ανησυχία των μελών του για όσα διαδραματίζονται. Δηλώνουμε ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι, επαναλαμβάνω, κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε απόπειρα επέκταση του ΚΙΤ φυλακίου Ορεστιάδος. Αυτή η ενέργεια, όπως γνωρίζετε, έχει ήδη ξεσηκώσει σύσσωμα, πιστεύω, όλο τον λαό του Εύρου, ο οποίος σε λιγότερο από ένα χρόνο, πέρυσι, αντέδρασε στα γεγονότα του Μαρτίου, αναφέρομαι, στην είσοδο χιλιάδων τέτοιων λαθρομεταναστών, στην προσπάθειά τους να περάσουν τα σύνορά μας. Αυτόν τον λαό, λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, θέλει να το κυρώσει με αυτή την ενέργειά του. Και μας λέει, εμέσως εισαπώς, να συμβιώνουμε στα ολιγαστά χιλιόμετρα από τον Εύρο με αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό αναφερθήκαμε και στο αντιοτύπου σαν πέμπτη φάλαγγα, διότι δεν μπορεί να ζητάμε ενίσχυση του Εύρου και απ' την άλλη να δημιουργούμε ένα τέτοιο φύλακα μέσα στα σύνορά μας. Καλούμε τον Υπουργό σαν Ένωση, όπως και οι υπηρεσίες φορείς, να αναθεωρήσει αυτή την απόφασή του και για να επέφθει ηρεμία στον Εύρο, στους πολίτες του, διαφορετικά όπως μάθαμε στο στρατό, δεν καταθέτουμε τα όπλα μας έτσι εύκολα και θα μας βρει μπροστά σε τυχόν κινητοποιήσεις οποίες θα γίνουν. Για απαξίωση της περιοχής και για μια πολύ δύσκολη κατάσταση, κάνει λόγο ο αντιστράτηγος αναποστρατεία Πρόδρομος Φωτακίδης. Απαξιώνεται η περιοχή και γενικά ο Εύρος. Δηλαδή δεν μπορούν να μας πούνε ότι δεν θα συμβεί τίποτα όταν θα κυκλοφορούν. Έχουμε παρόμοια γεγονότα στη Σάμο και στα υπόλοιπα νησιά. Να κυκλοφορούν ελεύθερα 5.000 λαθρομετανάστες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι ανεξέλεκτη αυτή εδώ.